ψυχή, είτε των Αγίων, που να μην τελείται η Θεία Λειτουργία. Το μεγαλύτερο πανηγύρι στον κόσμο επί της γης και στον ουρανό είναι η Θεία Λειτουργία. Μέσα στη Θεία Λειτουργία ενώνεται ο άνθρωπος με το Θεό. Κατεβαίνει ο ουρανός στη γη και το επουράνιον θυσιαστήριο γίνεται ένα με το επίγειο. Μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει μόνο η παρουσία του ζώντος του αληθινού Θεού, αλλά και η παρουσία των Αγίων και των Αγγέλων και η παρουσία των ακτίστων ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Όλη η Θεία Λειτουργία κολυμπάει στο Άγιο Πνεύμα. Και όπου υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, εκεί όπως είπαμε και χθες, τα πάντα καθαίρονται και μεταβάλλονται. Μέσα στη Θεία Λειτουργία υπάρχουν οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Στο Άγιο Ποτήριο υπάρχουν οι βαπτισμένοι, ζώντες και κεκοιμημένοι. Η δε Θεία Λειτουργία προσφέρεται πρωτίστως από τους πιστούς και για τους πιστούς, για όσους θέλουν να γίνουν πιστοί και να βαπτιστούν, αλλά και υπέρ της οικουμένης. Δηλαδή αυτό που κρατάει τον κόσμο είναι η Θεία Λειτουργία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτά είναι λίγο γενικά και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε προσωπικά. Λέγουν όμως οι Άγιοι Πατέρες ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει τρεις μεγάλες δυνάμεις. Το πρώτο είναι το λογικό. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πρικισμένος από το Θεό με λογική, με ελευθερία. Το δεύτερο είναι το θυμικό, δηλαδή ο θυμός, η κίνηση της ψυχής. Όχι απαραίτητος αμαρτωλή κίνηση, διότι άμα δείχνεις θυμό ενώπιον των αιρετικών, των δαιμόνων, αυτών οι οποίοι πάνε να διαφθείρουν τον κόσμο, αυτός ο θυμός είναι ενδικότατος, δικαιότατος. Αν όμως δείχνεις θυμό προς τους αγαπημένους σου ανθρώπους, ο θυμός αυτός είναι εφάμαρτος. Άρα λοιπόν στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει η λογική και καταλαβαίνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία από τα λόγια του Κυρίου και την Αγία Γραφή ότι γίνεται αυτό ακριβώς το οποίο έγινε και στο μυστικό δείπνο. Και με το θυμικό μας θέλουμε να διώξουμε κάθε λογισμό, κάθε πειρασμό, κάθε περισπασμό και να αφοσιωθούμε πλήρως και τελείως στην Θεία Λειτουργία, στα λόγια Του. Στα λόγια τα οποία είναι γεμάτα από χάρη και ειρήνη. 17 φορές λέμε την λέξη ειρήνη μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι λοιπόν το λογικό, είναι το θυμικό, είναι και το επιθυμητικό, η επιθυμία. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου φωλιάζουν πολλές επιθυμίες. Από τις πιο χυδαίες μέχρι τις πιο άγιες. Από τις πιο υλικές μέχρι τις πιο πνευματικές. Μέσα στη Θεία Λειτουργία όμως ο άνθρωπος καθαίρεται. Κάνει ένα βήμα και μπαίνει μέσα στον ουρανό. Μπαίνει μέσα στο βασίλειο του Θεού. Και όλα αυτά, ακόμα και ο χειρότερος, διότι έχουμε τέτοια παραδείγματα από τα συναξάρια, μέσα στη Θεία Λειτουργία κάθε άνθρωπος καλής θελήσεως μπορεί να βρει τη χάρη και το έλεος του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε όλοι εδώ και τελούμε τη Θεία Λειτουργία, όχι ένας, όλοι μαζί. Δεν μπορεί ο ιερεύς μόνος του.
Μέσα λοιπόν στη Θεία Λειτουργία που λέμε και ψέλνουμε τα ωραία τα πράγματα, τα λόγια, έρχεται ένας βάρβαρος, άσχετος, ο οποίος ακούει τον Λόγο του Θεού και μπαίνει μέσα στην ουράνια μελωδία. Αν αυτός ο άνθρωπος καταλάβει τι γίνεται, πέφτει κάτω, προσκυνάει, κατανήσεται και πιστεύει. Ζητεί και αυτός να γίνει χριστιανός. Όταν για πρώτη φορά έβαλαν το σταθμό κάτω στην Αφρική, 70 μέτρα ύψους να ακούγεται σε όλη την κεντρική Αφρική, άκουγαν τις μελωδίες που λέμε «Εξομολογήστε το και Κυρίο» και όλα αυτά «Αγνή Παρθένε» και έρχονταν στην Ιεραποστολή άνθρωποι ειδωλολάτρες, άνθρωποι ετερόθρης και αλόδοξοι σατανολάτρες και έλεγαν «Τι αγγελικές φωνές είναι αυτές, μήπως μπορούμε κι εμείς να έχουμε από αυτή την κασέτα να ακούμε, τι λόγια είναι αυτά τα οποία ακούγονται μέσα από τα ερτζιανά κύματα». Και όταν ο Ιεραπόστολος ανέλυε το Ευαγγέλιο Ορθοδόξος, άκουγαν και όλοι οι άλλοι, Προτεστάντε, Ευαγγελικοί, Χιλιαστές, οτιδήποτε, η Σάρα και η Μάρα η οποία πήγε και εγκαταστάθηκε πριν από μας πολλές φορές για να τραβήξει τους ανθρώπους ο πίσω αυτών. Άκουγαν την Ορθόδοξη ερμηνεία και των λόγων της Ορθοδοξίας. Τώρα λοιπόν, αυτό το καλό όλο που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία και ιδίως όταν ο άνθρωπος προετοιμασμένος κοινωνεί των αχράτων μυστηρίων, το καταλαβαίνουμε ότι το μισεί θανάσιμα ο διάβολος. Δεν υπάρχει πιο καυστικό για τον διάβολο γεγονός από την Θεία Λειτουργία. Υπήρξε περίπτωση όπου η μαγεία κακών ανθρώπων επέδραμε σε ένα σπίτι και δεν έφευγε με τίποτα και έκανε πράγματα φανερά και ακουστά σε όλους, μέχρι ότου έκαναν Θεία Λειτουργία στο σπίτι τους και πλέον έκοψαν τα χέρια των πονηρών δαιμόνων και των στοιχειρών ανθρώπων. Άρα λοιπόν η Θεία Λειτουργία είναι το μεγάλο όπλο μας. Βέβαια, όπως είπα, δεν το έχουμε εκτιμήσει και δεν έχουμε καταλάβει και το μίσος και την οργή των δαιμόνων. Δεν το έχουμε εκτιμήσει διότι και τώρα που άνοιξαν κάπως οι εκκλησίες και λένε ότι πρέπει να έχουμε ακάλυπτο το πρόσωπο στο ελεύθερα μέρη, στη φύση έξω, σιγά σιγά και μέσα. Τώρα λοιπόν ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι είχε, τι έχασε και τι του πρέπει. Και τα εκκλησιάσματα είναι ψαλιδισμένα και δεν πάμε πολύ όπως έπρεπε να πηγαίνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι καθόλου αυτή την περίοδο που δεν βγήκαν από το σπίτι τους. Υπάρχουν άνθρωποι που τους φύλαξε ο Θεός 15 μήνες και δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάνε να ευγνωμονήσουν τον Κύριο που τους φύλαξε από οποιοδήποτε κακό. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καταλάβει ότι αν θέλω να ενωθώ με το Θεό, εάν θέλω να βρεθώ μπροστά στο Θεό, να μιλήσω μαζί Του, να ανοίξω την καρδιά μου, να πάρω τη χάρη Του, πρέπει να είμαι στη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο πάμε καθυστερημένα, δεν πάμε. Και όχι μόνο πάμε και παρακολουθούμε πλημελώς, ενοχλούμε και τους άλλους. Και διατυπώνουμε μάλιστα και δηλητηριάζουμε τις ψυχές άλλων ανθρώπων, λέγοντας τι θα πας να κάνεις εκεί, δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Λες και εδώ είναι κάτι το οποίο μεταδίδει μόλυνση και λιμόδινο σήματα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Το έχουν καταλάβει όμως οι εχθροί. Οι εχθροί το έχουν καταλάβει. Ας πω οι άνθρωποι οι αγνοούντες, αυτοί οι οποίοι έχουν προσκυνήσει αλλού, δεξιά και αριστερά. Δεν μας ενδιαφέρει, αυτοί όμως το έχουν καταλάβει. Και γι' αυτό προσπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσουν πρόβλημα. Πού? Στη Θεία Λατρεία.
Αυτό, ξέρετε, δεν το έκαναν ούτε οι μαρξιστές στη Ρωσία, οι οποίοι άφησαν ελεύθερη τη λατρεία, χάλασαν βέβαια κάποιες εκκλησίες, αλλά δεν επέτρεπαν το κήρυγμα, αλλά τη λειτουργία την άφηναν. Γιατί η λειτουργία είναι το μεγάλο γεγονός της εβδομάδος. Στην τουρκοκρατία ο μόνος ελεύθερος χρόνος και χώρος ήταν η Θεία Λειτουργία. Αυτό λοιπόν που έγινε τώρα, η υποκινήση ξένων και σκοτεινών δυνάμεων, ήταν να βλάψει τη σχέση μας, τη ζωντανή σχέση, την κοινή σχέση, την κοινή προσευχή προς τον Θεό και με τον Θεό. Και τα κατάφεραν λόγω της δικής μας αθρανίας, της φοβίας, του πανικού, να μας χαλάσουν δύο πασχαλιές. Δεν το έχουμε καταλάβει, διότι κορυφαία γιορτή και εκδήλωση της Ορθοδοξίας είναι η Ανάσταση. Αυτό το γεγονός δεν μπορείς να το διαγράψεις. Άρα λοιπόν έγινε κάτι το οποίο μέσα μας πρέπει να μην το ξεχάσουμε ποτέ και να μην το διαγράψουμε και να μετανοήσουμε κιόλας. Διότι αν εμείς ήμασταν όπως θα έπρεπε, θα καταλαβαίναμε ότι εκείνη την ώρα κατά την οποία ο Χριστός επάτησε τον θάνατο, θανάτο, θάνατον πατήσας, έπρεπε και εμείς να πατήσουμε κάθε δύναμη του εχθρού και κάθε σχολιά και διεστραμμένη συμπεριφορά. Τώρα βέβαια, κατά τη διάρκεια του Θεούς, ανασάνομαι λίγο και παίρνομαι μια ανάσα, μια αναπνοή ζωής. Μην τη χάσω. Κάθε Κυριακή όπου και να είμαστε, κάθε μεγάλη γιορτή, με την ελευθερία του προσώπου και την επιθυμία της ψυχής, με την λογική να βάλει να δουλέψει, να την βάλουμε να δουλέψει και να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει φόβος εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Με όλη αυτή την επιθυμία της καρδιάς μας, δεν πρέπει να λείψουμε και από το Λόγο του Θεού και από τη Θεία Λατρεία. Και ιδίως, πολλοί άνθρωποι αυτό το καιρό είναι αλήθεια εξομολογήθηκαν, αλλά και να κοινωνήσουμε με την πρώτη ευκαιρία με όλη μας την καρδιά και την επιθυμία. Θα καταλήξω των λόγων με ένα Άγιο Λόγο που λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο και το επανέλαβε και ένας σύγχρονος Άγιος. Οι καιροί όσο περνάει ο χρόνος γίνονται και πιο δύσκολοι. Όσοι γιατροί έχουν συνείδηση και θέλουν να μιλήσουν, δεν μπορούν γιατί φοβούνται να μην τους πορτοποιήσει το σύστημα. Όσοι άλλοι μιλούν, μιλούν ότι επίκειται και άλλο βαρύ σχέδιο εις βάρος της οικουμένης. Έχουν λεχθεί πολλά. Ο λαός του Θεού όμως πρέπει να ξυπνήσει τη συνείδησή του και να γίνει γρηγορούσα συνείδηση. Να μην κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου όπως λένε, αλλά όχι και του αγρυπνούντος ανθρώπου. Λέγει λοιπόν σήμερα ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Βασικότατη προϋπόθεση, εμείς που συγκεντρωνόμαστε εδώ και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να είμαστε στο όνομα του Χριστού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, με την αυτή πίστη και το αυτό πνεύμα και να μην μετακινούμαστε από του πνεύματος και της πίστεως του Ευαγγελίου. Όσοι είναι έτσι και όχι μόνο σωματικά και όχι μόνο επιδερμικά, αλλά όσοι με την καρδιά τους είναι μαζεμένοι και πιστεύουν στο όνομα του Χριστού, εκείνο ο Χριστός ανάμεσά τους και όπου ο Χριστός χαρά και ευτυχία. Και το άλλο. Εάν δύο ή τρεις άνθρωποι συμφωνήσουν περί παντός πράγματος επί της γης σου εάν επίσονται, δοθήσετε αυτοίς, θα δοθεί σε αυτούς. Εάν δηλαδή εμείς συμφωνήσουμε και παρακαλέσουμε τον Θεό να άρει τον πειρασμό,
όπως είπε προσφάτως και ο Άγιος Ευθύμιος από το Άγιο Όρος, που είπε ότι κάντε λίγο υπομονή και το κακό θα περάσει, αλλά μη υποχωρείτε, κρατήστε καλά. Και όπως έλεγε και ο Άγιος από τη Ρουμανία, θα σωθούμε και θα μείνουμε αμαρκάριστοι αυτοί οι οποίοι είναι ενωμένοι μαζί και προχωράνε μαζί εν ονόματι του Χριστού και πιστεύουν και προσεύχονται και έχουν κοινή προσευχή, όπως ελέγχθη τελευταία να διαβάζουμε το ψαλτήριο και όλα τα άλλα για να φύγει το κακό. Μίζων ο εν ημί ή ο εν το κόσμο. Μεγαλύτερος είναι ο Χριστός και όχι ο διάβολος. Και ένα τελευταίο. Γιατί γίνονται επιτέλους όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί δηλαδή όλη αυτή την περίοδο περάσαμε αυτές τις δυσκολίες? Απλά, αδελφοί, δεν είναι ένα φυσικό γεγονός. Το είπε νομπελίστας από την Ιαπωνία. Δεν είναι φυσικό γεγονός. Είναι ένα βιολογικό τέρας το οποίο άνοιξαν το κλουβί και βγήκε. Και πήγε παντού. Δεν είναι κάτι μια γρήπη που χτύπησε τον Ήλο ή την Κίνα ή τις ψυχρές χώρες. Σε όλο τον κόσμο ταυτοχρόνως μετακινήθηκε με κούριερ. Πώς είναι δυνατόν? Είναι πράγματι σχέδιο το οποίο θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ανήκουν εις την πενταρχία του σκότους και μέσα στο σκοτάδι και στις σκοτεινές στοές τους. Αυτοί έχουν το σχέδιο, αλλά λογαριάζουν χωρίς τον Θεό. Εμείς αυτή τη στιγμή και ιδίως τις λειτουργίες και τις αγρυπνίες διαλύονται και διαλύομαι τα σχέδια του πονηρού. Έτσι λοιπόν να μείνουμε πιστοί, με το βλέμμα στραμμένο στη μορφή του Χριστού και ο καθένας στο σπίτι του μετά τη λειτουργία να προεκτείνει στο χώρο και στο χρόνο όλα αυτά τα Άγια πράγματα τα οποία βιώνει. Και όταν πάω στο σπίτι μου μετά τη λειτουργία, μην αρχίσω τους τσακωμούς και τις φασαρίες, αλλά να προσευχηθώ λίγο ακόμα, να ηρεμήσω, να διαβάσω, να αφιερώσω τη μέρα μου στο Χριστό. Ό,τι δίνεις στο Χριστό, το παίρνεις εκατονταπλάσιο. Έτσι λοιπόν σήμερα τελειώνει και η μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Το είπαμε και χτες. Έχουμε ανάγκη το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει και ο καθένας από μας να λέει το Βασιλεύ Ουράνιε με όλη του την καρδιά, μέσα από την ψυχή του είναι η προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Και πιο απλά, Άγιο Πνεύμα, φώτισέ με, βοήθησέ με, κατεύθυνέ με, φώτισέ με τι να κάνω. Με φωνάζουν από το σπίτι, μου λένε διάφορα, να κάνω διάφορα, να χρησιμοποιήσω το σώμα μου έτσι ή αλλιώς. Φώτισέ με, Άγιο Πνεύμα, τι πρέπει να κάνω? Έχουμε ανάγκη του Αγίου Πνεύματος. Και να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Και σήμερα γιορτάζουμε τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Είμαστε χριστιανοί γιατί υπήρξε η Πεντηκοστή. Είμαστε χριστιανοί γιατί κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους. Έχουμε πνευματικό πατέρα τον Άγιο Απόστολο Παύλο και πρέπει να μείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι στην άπαξ παραδοθής αυτής της Αγίας και να κρατήσουμε το φως της Αγίας Τριάδος στην ψυχή μας άσβεστο και να το μεταλαμπαδεύσουμε και στους άλλους για να δοξάζεται το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις αιώνας αιώνας.